Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή μας Faces, πρόσωπα. Και απόψε έχουμε δύο πρόσωπα μαζί μας και θα τους καλωσορίσουμε αμέσως τώρα. Έχω μαζί μου από τον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Παιδιών τον κύριο Άγη Ιωαννίδη, ο κύριος Άγης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδεσμού, και ο κύριος Μίκης Αγαπίου, ο οποίος είναι στην Επιτροπή, έτσι. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν αρκετές φορές μαζί και μιλήσαμε για τον Σύνδεσμο. Όμως τώρα, αυτή την εβδομάδα, γίνεται η εκδήλωση και πάλι για τον Σύνδεσμο Καρδιοπαθών Παιδιών, που ο Σύνδεσμος σκοπό έχει να βοηθά τους γονείς παιδιών που έρχονται από την Κύπρο εδώ για θεραπεία, κύριε Ιωαννίδη, έτσι. Μάλιστα. Και χρειάζονται κάποια σχετική βοήθεια. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια έτσι για τον Σύνδεσμο, τον οποίο είστε ο πρόεδρος από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, εντελώς από την αρχή. Είναι για μερικά χρόνια κάποιος κύριος Βάσος Θεοχάρους. Αλλά για αρκετά χρόνια τώρα, τουλάχιστον 10 και, είμαι ο πρόεδρος. Να κάνω μια διευκρίνηση όμως. Αρχικά είπετε Σύνδεσμος Καρδιοπαθών. Είναι Σύνδεσμος Φίλων Καρδιοπαθών. Φίλων καρδιοπαθών. Στην ομάδα δεν υπάρχουν καρδιοπαθή παιδιά, απλώς φιλοξενούμε τους γονείς των καρδιοπαθών παιδιών, που συνοδεύουν τα παιδιά τους εδώ στην Αγγλία για θεραπεία. Ο Σύνδεσμος έχει ζωή 25 περίπου χρόνια και έχουμε φιλοξενήσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 450 οικογένειες. Τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι γεγονός ότι άρχισε ο αριθμός να μειώνεται δραματικά, γιατί η κυβέρνηση της Κύπρου έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες με το Ισραήλ και με την Ελβετία και στέλνουν τα παιδιά εκεί. Εξακολουθούν να έρχονται μερικά παιδιά τα οποία ήρθαν αρχικά εδώ, έκαναν εγχειρήσεις και έρχονται για παρακολούθηση τρόπον δεινά. Γι' αυτό φέτος κάναμε τον χορό με ένα στόχο. Ο στόχος μας είναι να αγοράσουμε ένα μηχάνημα υπερήχου, όπως ονομάζεται. Είναι της Philips, το μοντέλο CX50. Είναι το τελευταίο τύπου μηχάνημα της σειράς αυτής. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νοσοκομείου, του παιδοκαρδιολογικού τμήματος του νοσοκομείου Μακαρίου της Λευκωσίας. Όπως είπα, ανταποκρίνεται στις τωρινές ανάγκες, αλλά υπάρχει και προοπτική να προσθέσουν πάνω στο μηχάνημα ορισμένα κεφάλια, όπως τα ονομάζουν, που κάνουν τα σκάνι, για να κάνουν και άλλες εξετάσεις. Για εκτός από παιδιά δηλαδή? Όχι, αυτό είναι πάλι για παιδιά. Εμείς θα το αγοράσουμε και να το δωρήσουμε στο παιδοκαρδιολογικό τμήμα. Ποια είναι η αξία αυτού του μηχανήματος? Η αξία του μηχανήματος αυτού είναι 78.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Προσπαθούμε μέσω των δύο Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών να μας χαριστεί ο φόρος προστιθημένης αξίας. Επίσης, έκανα σκληρές διαπραγματεύσεις και κατάφερα μέσω των εισαγωγέων και του εργοστασίου της Philips στην Ολλανδία να μας ρίξουν την τιμή. Και περιμένω την τελική τιμή να έρθει αυτή τη βδομάδα. Μάλιστα. Που νομίζω ότι θα έχουμε γύρω στις 20.000 ευρώ έκπτωση. Είναι από σημαντικό ποσό αυτό. Βεβαίως. Κυρία Ανίτη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, προσωπικό ας πούμε. Τι είναι αυτό που σας έκανε πριν από τόσα χρόνια, ας πούμε, να ενταχθείτε στην ομάδα αυτή? Τι είναι αυτό, ήταν κάποιος ιδιαίτερος λόγος ή? Όχι, δεν υπήρχε ιδιαίτερος λόγος. Απλώς, επειδή βλέπαμε ότι υπήρχε η ανάγκη, εγώ δεν είμαι από τους ιδρυτές. Ιδρυτές είναι άλλοι, άλλοι έχουν ιδρύσει τον Σύνδεσμο, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Αγαπίου. Αλλά από τα πρώτα χρόνια ήμουν και εγώ στην ομάδα και βοηθούσα. Ξεκινήσαμε αρχικά, φιλοξενούσαμε τους γονείς των παιδιών στα σπίτια μας. Ναι. Αλλά λόγω των αποστάσεων
και της φόρτωσης της συναισθηματικής που είχαν οι άνθρωποι, αποφασίσαμε και βάλαμε, ήρθαμε σε συμφωνία με έναν ξενοδοχείο στο κεντρικό Λονδίνο, τους φίλους μας Φούλα και Γιώργος Νεοκλέους, οι οποίοι έχουν ξενοδοχείο στο Paddington και μας βοηθούν πολύ, είναι εξαιρετικό ζευγάρι και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και από την εκπομπή σας. Μας βοηθούν πάρα πολύ και πολλές φορές μάλιστα μας επιστρέφουν και τα χρήματα που πληρώνουμε για την παραμονή των γονέων των παιδιών εκεί. Επομένως δεν είναι κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ας πούμε, που ενταχθήκατε στη ομάδα. Όχι, ο λόγος είναι γιατί επειδή από τον καιρό που ήρθα στην Αγγλία είμαι νεκατωμένος μέσα στα παρικιακά, ειδικά με την εκκλησία και τα σχολεία. Αυτό είναι παρεμφερές έργο το οποίο... Είστε στην κοινότητα... Ναι, είμαι στην κοινότητα του Αγίου Ελευθερίου στο Ανατολικό Λονδίνο. Και είστε και στο σχολείο, μέσα στην Επιτροπή του Σχολείου. Η Επιτροπή του Σχολείου είναι κάτω από την αιγίδα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, της οποίας... Ανήκετε. Ανήκω και είμαι ο πρόεδρος. Είστε ο πρόεδρος, ναι. Λοιπόν, από πού κατάγεστε, κύριε Ιωαννίδη? Η καταγωγή μου είναι από τον Πεδουλά, τον ωραίο Πεδουλά. Μάλιστα, ωραίο. Πάντα ωραίος, ναι. Βέβαια. Και ήρθατε εδώ πότε? Αρχικά ήρθα εδώ το 58 για σπουδές, μετά πήγα πίσω, παντρεύτηκα και επανήρθα το 63. Και από τότε είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της Μεγάλης Βρετανίας, εδώ στο Λονδίνο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάτε, φαντάζομαι, πίσω ταξικά. Συχνότατα, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα επίσης, την οποία υπεραγαπούμε, και εγώ και τα παιδιά μου. Και πόσα παιδιά έχετε, κύριε Ιωαννίδη? Έχω 3 γιους, οποίοι είναι παντρεμένοι και μου έχουν χαρίσει και 7 εγγονάκια. Να σας ζήσω, να σας ζήσω. Ευχαριστώ επίσης. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επομένως οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται κάθε πόσο, μία φορά το χρόνο ή γίνονται πιο συχνά, ας πούμε, εκδηλώσεις για αυτό το σκοπό και είναι οι μοναδικές εκδηλώσεις σαν την Dance ή γίνονται και άλλες εκδηλώσεις? Τα τελευταία χρόνια μόνο έναν Dinner and Dance κάναμε το ετήσιο που είναι συνήθως τον Φεβρουάριο. Παλιά κάναμε και άλλες εκδηλώσεις, τσάγια και τέτοια, διότι υπήρχε η ανάγκη. Ναι, τώρα όμως δεν υπάρχει η ανάγκη, γι' αυτό κάνουμε μόνο μια χωροεσπερίδα. Να ρωτήσω τώρα, είπατε ότι υπήρχε πιο πολύ ανάγκη στο παρελθόν. Πέστε, στο διάστημα ενός χρόνου πόσα παιδιά ερχόντουσαν και τώρα πόσα, ας πούμε? Πριν από 3 χρόνια περίπου ερχόντουσαν περίπου 15 με 20 παιδιά το χρόνο, μάλιστα, τουλάχιστον. Τώρα? Τώρα δεν έρχονται τόσα πολλά, γιατί σας είπα, ο λόγος είναι... Ότι έχουν συνάψει κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις η κυβέρνηση με το Ισραήλ και όλα αυτά. Ακριβώς. Ναι. Οι υπηρεσίες είναι οι ίδιες όμως. Οι υπηρεσίες είναι οι ίδιες που προσφέρουμε και συνεχίζουμε βέβαια μέχρι σήμερα. Και θα συνεχίζουμε εφόσον Επομένως, εκτός από το accommodation, ξέρω ότι γνωρίζω από το παρελθόν ότι κάποιοι από εσάς ταξιδεύουν στο αεροδρόμιο, παίρνουν την οικογένεια, τους φέρνουν, τους παίρνουν στο ξενοδοχείο και μετά τους παίρνουν στα νοσοκομεία και όλα αυτά. Γίνονται αυτά έτσι και ακόμα και τώρα, έτσι? Ο κύριος αγαπεί να μας πει. Εσείς, από ό,τι αντιλαμβάνω, είστε ένας από τους οδηγούς που πάτε στο αεροδρόμιο και παίρνετε τους γονείς και τους μεταφέρετε. Αρχικά, ναι, τώρα λόγω της ηλικίας πηγαίνουν οι άλλοι. Ναι, θυμάμαι που μου είπατε ότι. Θυμάσαι ότι πήγαμε μαζί στο νοσοκομείο του Harley Street και είδατε ένα μεγάλο. Ναι, θυμάμαι. Μάλιστα. Τώρα το ίδιο κάνετε εσείς? Το ίδιο το κάνετε. Άλλοι εθελοντές. Νεότεροι εθελοντές, οι οποίοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο, παραλαβαίνουν τις οικογένειες, τις παίρνουν στο νοσοκομείο, εάν είναι στο νοσοκομείο ή στο ξενοδοχείο, όπως χρειαστεί. Μάλιστα. Πόσα χρόνια εσείς είστε μέσα στην ομάδα? Από τους ιδρυτές. Α, έτσι? Α, από τους ιδρυτές, μάλιστα. Πριν πόσα χρόνια ιδρύθηκε? 25 χρόνια. 25, έχουν κλείσει 25. Συγκεκριμένα ο Χριστόδουλος Νικολάου, που έχετε λίστα σας, είναι ένας από τους ιδρυτές. Είχε σχέση με καρδιοπαθή παιδιά στην Κύπρο. Ο Σίγαμπρος του ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων και Φίλων Καρδιοπαθών στην Κύπρο. Στην Κύπρο, μάλιστα. Ήρθε σε επαφή μαζί του
και του είπε σχέθηκε ότι θα ιδρύσουμε και εμείς ένα σχεδιασμό να σας βοηθήσουμε. Μάλιστα. Και έτσι και αρχίσαμε. Πώς αισθάνεστε που προσφέρετε αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν για αυτόν τον πολύ έτσι σημαντικό σκοπό? Νιώθεις μέσα σου ότι κάνεις κάτι για τον συνάδελφο σου. Πρέπει να ξέρουμε ότι έρχονται τα παιδιά εδώ. Συνήθως οι γονείς δεν μιλάνε αγγλικά. Είναι σχισμένοι, τους βλέπεις στο αεροδρόμιο, που είναι ταλαντεύοντα, δεν ξέρω τι, και προσπαθούμε να πούμε να τους καθησυχάσουμε, να τους πάρουμε στο ξενοδοχείο. Επομένως είναι και οικονομική και ηθική συμπαράσταση, έτσι. Ηθική περισσότερο, οικονομική, να πούμε, είναι εξαρτάται από, από τον κοσμάκι μας που βοηθάει και έχουμε τα λεφτά να τους τα δώσουμε. Αλλά η ηθική είναι αρκετή. Πάντοτε, ναι. Από πού είστε εσείς, κύριε Αγαπητοί? Λευκοσία. Λευκοσία, έτσι. Και είστε εδώ πόσα χρόνια? Από το 62. 62, πολύ ωραία. Είστε ακόμα, έτσι, εργάζεστε? Εξακολουθώ να είμαι ο ταμιάς του συνδέσμου. Έτσι, ναι, μπράβο. Ωραία. Να αποταχθώ και πάλι στον κύριο Ανίδη. Να προσθέσω κάτι, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Ναι. Η προσφορά είναι όλων εθελοντική, είπε εθελοντές προηγουμένως. Ναι, ναι. Είναι όλοι εθελοντές οι οποίοι δεν παίρνουν ούτε ένα γρόσι, ούτε την βενζίνη τους, ούτε τα parking tickets τους, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Πολλές φορές βγάζουν και από την τσέπη να δώσουν όταν είναι ανάγκη. Μάλιστα. Ναι. Όλα τα έσοδα του συνδέσμου μπαίνουν σε ένα λογαριασμό από τον οποίο βγαίνουν τα έξοδα, τα λειτουργικά έξοδα δεν έχει ούτε μια δεκάρα, ναι, ναι, όπως ναι. είπα. Απλά τα έξοδα που χρειάζονται. Τα έξοδα είναι για τα ξενοδοχεία, ναι, ναι. για το αν θα δώσουμε μέτρητα σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Ναι. Να ρωτήσω μια έτσι ίσως ερώτηση που μπορούσα να μου την απαντήσετε. Ναι. Επειδή γίνονται εκδηλώσεις κάθε χρόνο και δεν ξέρετε πόσα είναι τα έξοδα, σε περίπτωση που έρχεται κάποιος γονιός και τα έξοδα είναι, φτάνουν σε ένα αριθμό που δεν μπορεί, ας πούμε, η οργάνωση να τα συμπληρώσει, τι κάνετε? Δεν έχουμε να αντιμετωπίσει έτσι η κατάσταση. Δεν έχετε αντιμετωπίσει. Έχει ταμείο, δηλαδή, υπάρχει ταμείο, έτσι. Βεβαίως. Επομένως, υπάρχουν λεφτά στο ταμείο που υπάρχει προζύμι. Υπάρχει προζύμι. Ποιο είναι το προζύμι, κύριε? Είστε ο ταμείας. Τι είναι τώρα, τι υπάρχει στο ταμείο? Το ταμείο έχει στην Τράπεζα Κύπρου προς το παρόν είναι κάπου 45.000 λίρες. Επομένως υπάρχει πολλή πιθανότητα το ποσό που αναζητάτε για αυτό το μηχάνημα να το συμπληρώσουμε, το συμπληρώσετε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τους υποσχεθήκαμε ότι θα το αγοράσουμε στο ακέραιο. Μάλιστα. Ό,τι λεφτά χρειαστεί. Είμαστε στην υπηρεσία. Υπολογίζετε δηλαδή μετά την εκδήλωση αυτή που θα γίνει το Σάββατο. Ήδη, με συγχωρείτε, την Κυριακή. Το Σάββατο. Σάββατο η εκδήλωση. Ναι. Να μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Σάββατο 22 Φεβρουαρίου. 7.30 ώρα στο Πένριτζ. Μάλιστα. Προσπαθούμε, όπως είχα πει, να μας χαριστεί ο φόρος προστιθημένης αξίας, ο οποίος είναι γύρω στις 11.000 ευρώ. Αν μας χαριστεί, τα χρήματα είναι καλυμμένα τελείως. Εύχομαι η κυπριακή κυβέρνηση να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Τους έστειλα μια επιστολή και του ενός υπουργού και του άλλου οικονομικών και υγείας και τους εκθέτω την κατάσταση, είναι ότι εμείς δουλεύουμε εθελοντικά, έχουμε μαζέψει αυτά τα χρήματα, θέλουμε να κάνουμε μια δωρεά, αλλά μην πέφτουμε μέσα στο η μαύρη τρύπα του κράτους ο φόρος προστιθημένης αξίας. Για ποιον λόγο? Ναι. Λοιπόν, το νοσοκομείο καρδιοπαθών παιδιών στο Μακάριο είναι τμήμα του Μακαρίου. Είναι τμήμα του Μακαρίου, του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα χρειώδη μέχρι που μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις και να φέρουν τα παιδιά εδώ, έτσι, μέχρι τώρα. Το μηχάνημα αυτό, δώστε μας περισσότερες πληροφορίες, τι ακριβώς θα κάνει. Ναι. Δυστυχώς υπάρχει μόνο έναν ακόμη στο παιδοκαρδιολογικών και ταλαιπωρούνται τα παιδιά διότι υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά καρδιοπαθείς στην Κύπρο που ταλαιπωρούνται να κλείσουν ραντεβού. Γι' αυτόν όταν ζητήσαμε τι ανάγκες έχουν, μας είπαν οι γιατροί του τμήματος ότι η ανάγκη μας είναι αυτή. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Όταν μου είπαν αρχικά την τιμή 78.000 ευρώ, λέω, πολλά, δεν μπορούμε να
Αλλά δόξα σε ο Θεός, καταφέραμε να τους ρίξουμε κάτω. Ναι. Κατά 20.000, Κατά 20.000 είναι οι αντιπροσώποι της Κύπρου. Ναι. Και ίσως να είναι το κέρδος τους. Και το εργοστάσιο. Ναι. Και το εργοστάσιο μας έκαμε. Ναι. Σας είπα, αρχίσαμε να πούμε. Ίσως να είναι το κέρδος τους, που σημαίνει ότι θα βοηθήσουν αυτή την ειδική περίπτωση. Ναι. Έτσι πρέπει να είναι. Η προμήθεια κάτω. Ναι, ναι, ναι. Αρχίσαμε από 78.000 ευρώ, κατέβηκα στις 62 και μετά πάλι εγώ πίεζα και τους λέω δεν έχουμε 62.000, πρέπει να μας κάνετε καλύτερη τιμή. Ναι, ναι. Τους είπα ότι 55 έχουμε, μετά ήρθαν αυτοί πίσω και μου λένε όχι, θέλαμε 58. Λέω εντάξει, κλείνομαι, ναι, ναι, με 58. Και γι' αυτό καταλήξαμε στις 58.000. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ποια άλλα σχέδια υπάρχουν για το μέλλον, κύριε Βανίδη? Ο σύνδεσμος θα συνεχίσει να υπάρχει. Εάν δεν έχουμε παιδιά όσα είχαμε στο παρελθόν, που ελπίζω να μην τα έχουμε, ό,τι χρήματα μαζεύαμε θα προσπαθούμε να αγοράσουμε εξοπλιστικό. Να εξοπλίζεται ίσως το νοσοκομείο. Μηχανισμό, ναι, του νοσοκομείου, ναι. Διότι τι θα τα κάνουμε τα χρήματα, αφού δεν υπάρχουν. Οι εξετάσεις, οι οποίες κανονικά θα γινόντουσαν εδώ στον Λονδίνο, τώρα μεταξύ θα γίνονται εκεί. Θα γίνονται εκεί. Που σημαίνει ότι γίνεται κάποια σχετική οικονομία, έτσι. Ναι. Και δεν χρειάζεται να έρχονται εδώ τα παιδιά, ας πούμε. Ναι. Εκτός από την εξέταση αυτή. Εξαιρετικές περιπτώσεις. Ναι. Εκτός από την εξέταση αυτή που κάνανε τα παιδιά με αυτό το μηχάνημα εδώ, ερχόντουσαν και για άλλους σκοπούς, έτσι. Βέβαια, για εγχειρήσεις. Εγχειρήσεις. Αν μπορούμε να δείξουμε μια μικρή εικόνα. Αν μπορεί να το δει η κάμερα, ευχαρίστω, ναι, βέβαια, του μηχανήματος αυτού, Ναι, είναι φορητών, είναι ο τελευταίος τύπος του της σειράς αυτής και όπως είπα μπορεί να εξοπλιστεί στο μέλλον, να κάνει και άλλες εξετάσεις που... Αλλάζοντας κεφάλια και όλα αυτά. Προσθέτοντας. Α, προσθέτοντας, ναι. Προσθέτοντας. Έχει δύο κεφάλια αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επομένως, κύριο Ανίδη, είστε ευχαριστημένος, φαντάζομαι, σαν πρόεδρος με την συμβολή των Μπαρίκων εδώ όσον αφορά αυτή την περίπτωση, δηλαδή την συμμετοχή και για την συμβολή των Μπαρίκων όσον αφορά και την οικονομική και όλα γενικά. Ο κόσμος είναι καλός. Φτάνει να τον πλησιάσεις με τον κατάλληλο τρόπο. Πάντοτε προσφέρουν και πολλές φορές από το στέρημα τους, όταν χρειαστεί και όταν είναι η ανάγκη. Mm-hmm. Το δείξαν πάρα πολλές φορές η παροικία μας και με τους εράνους που κάναμε για την Ελλάδα, να στείλουμε χρήματα αρχικά, μετά για την Κύπρο. Υπάρχουν πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οποίες σαν εμάς που δουλεύουν για να βοηθήσουν με τον έναν τρόπο ή τον άλλον τους Κύπριους που έρχονται από την πατρίδα. Πόσα άτομα έχετε στην διάθεσή σας για εθελοντική εργασία? Είναι αρκετά. Ναι, γύρω στους 20 περίπου. 20 άτομα. Οι τραστείς είμαστε κάπου 10. Οι τραστείς, ναι, αλλά οι εθελοντές είναι, μπορεί να είναι εθελοντής ή να μην είναι τραστή. Οι τραστείς είναι περίπου 10, ναι. Εάν κάποιος που βλέπει τώρα αυτή τη συνομιλία που κάνουμε και επιθυμεί, θέλει να βοηθήσει, πώς μπορεί να το κάνει, τι πρέπει να κάνει? Μπορεί να επικοινωνήσει με τα τηλέφωνα που θα τους βάλετε στην οθόνη, να σας τα δώσουμε μετά. Βεβαίως. Για να μην τους ταλαιπωρούμε τώρα. Μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αριθμούς που θα δώσουμε και ό,τι μπορούν να προσφέρουν. Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν μέλη της οργάνωσης, δεν υπάρχει κάποια... Όχι απαραίτητος, Απλά... Αλλά αν επιθυμούν να γίνουν μέλη για να... Μέλη χρειαζόμασταν στο παρελθόν πολλούς εθελοντές να πηγαίνουν έρχονται στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι. Σήμερα οι ανάγκες είναι πιο λίγες. Έτσι δεν υπάρχει ανάγκη για εθελοντών. Αλλά αν θέλουν να γραφτούν μέλη για να δίνουν μια σχετική συνδρομή, συνδρομή χρονιαία, ευχαριστώς να επικοινωνήσουμε τα τηλέφωνα που θα δώσετε. Μάλιστα. Υπάρχει, ας πούμε, ο κατάλογος μελών. Υπάρχουν μέλη ή... Υπάρχουν, βέβαια. Υπάρχουν αρκετοί που δίνουν τη συνδρομή τους κάθε χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε χορηγούς οι οποίοι κάθε χρόνο στις χωρές περίδες μας δίνουν... Είναι παρόν. Είναι παρόν και δίνουν αρκετά. Πολύ ωραία. Θέλετε να αναφερθείτε σε κάποιους, να ευχαριστήσετε κάποιους? Η ευκαιρία, λοιπόν, κάντε το αν θέλετε.
Όπως ευχαρίστησα την οικογένεια Νεοκλέους, τον Γιώργο και τη Φούλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Γιώργου Σοφρονίου Αρναούτη, ο οποίος είναι από τους χορηγούς μας και πολύ καλός φίλος του συνδέσμου. Επίσης την οικογένεια Κίκου Αγγελή, Στίβεν Άντρους, Estate Agents, αυτή είναι από τους δυναμικούς χορηγούς και φίλους του συνδέσμου. Βέβαια και τους απλούς τους φίλους οι οποίοι έρχονται κάθε χρόνο και μας συνδράμουν. Γιατί χωρίς τον πολύ τον κόσμο, με αυτούς τους τρεις μόνο δεν θα μπορούσαμε. Έτσι. Είναι και ο κόσμος ο πολύς, ο οποίος έρχεται με την οικογένεια του, με τους φίλους του, να κλείσουν τραπέζια, να μας βοηθήσουν. Ναι. Έχετε κάποιο website, άμα θέλει κάποιος να μπει μέσα? Όχι. Απλά είναι τα τηλέφωνα. Εμείς είμαστε της παλιάς τεχνολογίας. Δεν πειράζει. Και αυτό αρκετό είναι. Είναι καλύτερη η προσωπική επαφή. Και αυτή η μία φορά το χρόνο που κάνετε αυτή η διοργάνωση της χοροσπαιδείας, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα έχετε κάποιους φιλοξενούμενους οι οποίοι, Ναι, φιλοξενούμενος θα είναι ο καινούργιος μας ύπατος αρμοστής, ο αρχιεπίσκοπος μας. Και επίσης, σήμερα μου ήρθε ένα email από τον Υπουργό που είναι διφορούμενο. Λέει, η ομιλία του Υπουργού να διαβαστεί στο... Αλλά είναι σαν να τη διαβάζει ο ίδιος. Έτσι. Και αύριο θα επικοινωνήσω, γιατί το πήρα μόλις πριν φύγω από το γραφείο. Και αύριο θα επικοινωνήσω. Ναι. Δεν νομίζω όμως, λόγω των προβλημάτων που έχουν, αν θα έρθει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Ανίδη και κύριε Αγαπίου, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ και μας μιλήσατε. Είναι και... πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και σας συγχαίρουμε έτσι γενικά για όλα αυτά. Και ευχόμαστε να συνεχίσετε, να μην σταματήσετε. Δεν έχει σημασία ότι έχουν λιγοστέψει τα παιδιά που έρχονται με τους γονείς τους εδώ. Υπάρχει το πρόβλημα και συνέχεια υπάρχουν τα προβλήματα και στο νοσοκομείο, όπως είπατε και εσείς. Χρειάζονται περισσότερο εξοπλισμό και άλλα νέου τύπου μηχανήματα. Και εσείς είμαι σίγουρος θα συνεχίσετε να προσφέρετε για αυτό το σκοπό. Δηλαδή να εξοπλίζετε το νοσοκομείο, να μην χρειάζεται να έρχονται και εδώ τα παιδιά. Ο σκοπός υπάρχει, δηλαδή. Βεβαίως. Προς το παρόν, τα παιδιά που έρχονται, όπως είπα και προηγουμένως, είναι παιδιά τα οποία έχουν κάνει τις εγχειρήσεις και έρχονται για παρακολούθηση. Καινούργιες εγχειρήσεις δεν νομίζω ότι καταφθάνουν τώρα, αυτόν τον χρόνο τουλάχιστον. Εκτός για πολλές ειδικές περιπτώσεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Αγαπίου, ευχαριστώ κύριε Ανίδη. Να είστε καλά και εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα που κάνετε. Ευχαριστώ και εμείς σας ευχαριστούμε. Να κοπιάσετε στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές μας που πάντα είναι εδώ μαζί μας και ακούν και είμαι σίγουρος ότι θα αποταθούν και να δείξουμε και τα τηλέφωνα σε λίγο, εφόσον έχουμε την ευκαιρία, για να πάρουν τηλέφωνο εάν θέλουν, ίσως έχετε και λαχνούς, ίσως να χρειαστεί να θέλετε να... Βεβαίως, να πουλήσετε κάποιους λαχνούς μέσω τηλεφώνου ή ξέρω εγώ αν δεν μπορούν να έρθουν στην εκδήλωση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ καλοί φίλοι τηλεθεατές. Να σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Κυριακή και πάλι την ίδια ώρα με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλή νύχτα προς το παρόν.